Λοιπόν, όπως υποσχεθήκαμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Μας ακούτε, κύριο Κουτσομίτη? Βεβαίως, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κουτσομίτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Χαρά μου. Να μας διαφωτίσετε λίγο και να κάνουμε μια κουβέντα για το τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις εν ώψη του αυριανού κρίσιμου ιστορικού ή όπως θέλετε πείτε το δημοψηφίσματος. Ναι. Να ξεκινήσουμε από παλιά, από το πώς φτάσαμε ως εδώ. Ναι. Μπορούμε να πάμε πάρα πολύ παλιά. Η σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει από πολλά στάδια. Ξεκίνησε το 1973 με την είσοδο. Πολύ σύντομα αμφισβητήθηκε η συμμετοχή στην ΕΟΚ τότε. Να πούμε ότι δεν ήταν ιδρυτικό μέλος. Ναι. Όχι, δεν ήταν ιδρυτικό μέλος. Έγινε ένα αντίστοιχο δημοψήφισμα το 1975 και οι υποστηρικτές της παραμονής κέρδισαν με μεγάλη διαφορά. Όμως επί της ουσίας πάντα υπήρχε μια μεγάλη ισχυρή αντίθεση στη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Θεσμή. Οι βασικές αιτιάσεις είναι το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας. Ένα δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το κόστος της συμμετοχής. Θεωρούν ότι τους κοστίζει κάποια χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν για δικές τους ανάγκες, ενώ τα δίνουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό κορβανά, όπου εκεί είναι και ένα δεύτερο μέρος της κριτικής, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι υπάρχουν κάποιοι γραφειοκράτες Βρυξέλλες που ξοδεύουν τα λεφτά, πηγαίνουν σε τεμπέληδες σαν τους Έλληνες, και υπάρχει αυτή η επιχειρηματολογία. Και υπάρχει και διάφοροι φόβοι που έχουν να κάνουν με την υποτίθεται διάθεση των ευρωπαϊκών λαών να φτιάξουν και δικό τους στρατό. Αυτό η Βρετανία δεν το θέλει τίποτα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Εφόσον είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, το να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα, σε τι διαφορετικό θα είναι δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων. Όχι, εκεί έχουμε... και η κουβέντα για τα οικονομικά που είπατε προηγουμένως μου φαίνεται λίγο κοντόφθαλμη, με την έννοια ότι αν θες. Γιατί μιλούσαμε προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα κατασκεύασμα το οποίο θέλει να πλασάρει, ας πούμε, την Ευρώπη σαν παίκτη στην παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και το έχει εν πολλής πετύχει. Το να λέμε ότι θα γλιτώσουμε αυτά τα λεφτά, αλλά θα το ξυλώσουμε το pullover σιγά σιγά. Τι πετυχαίνουμε μακροπρόθεσμα? Οικονομικά νομίζω ότι η τεράστια συντριπτική πλειοψηφία των οικονομολόγων και των Βρετανών και διεθνώς δείχνει ότι η συμμετοχή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επωφελής για την ίδια την Βρετανία και για την οικονομία της και για το εμπόριό της και για πολλά άλλα πράγματα. Τώρα το θέμα είναι πώς έχουμε φτάσει ως εδώ. Έγινε, για να συμπληρώσουμε λίγο και την περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν θα το είδατε, νομίζω έγινε μεγάλη συζήτηση, ένα άρθρο που έγραψε ένας πρώην δημοσιογράφος που υπηρέτησε στις Βρυξέλλες για πολλά χρόνια και είδε την συμπεριφορά Βρετανών δημοσιογράφων να καταγγέλουν με εντελώς προπαγανδιστικά στοιχεία εδώ και δεκαετίες την Ευρώπη και όλο αυτό η προπαγάνδα για την Ευρωπαϊκή να θεωρείται και λίγο ένα στυλάκι, ας πούμε, πατριωτικό στην Αγγλία και οτιδήποτε άσχημο συμβαίνει σε αυτήν την Ήπειρο να βρίζουν και να χτυπάνε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και το οποίο ξεκίνησε ο Μπόρις Τζόνσον. Και πολύ παλιότερα θα έλεγα. Ναι, ο Μπόρις Τζόνσον ως δημοσιογράφος της Βρυξέλλες, ναι. Γιατί ήταν ανταποκριτής εκεί. Εκεί υπάρχει ένα πολιτικό κενό, διότι οι θεσμοί, οι πολιτικοί, τα κόμματα στη Βρετανία δεν υποστήριξαν την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια όσο θα έπρεπε. Και ξαφνικά τώρα βρίσκονται ενώπιον ενός τεράστιου κύματος αντιευρωπαϊσμού, που είναι ζήτημα αν θα καταφέρει να νικηθεί αύριο. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω. Υπάρχει και ένα αντικειμενικό ζήτημα, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια τεράστια ανισότητα στη Βρετανία, κυρίως κοινωνικές ομάδες όπως είναι άντρες μεσαίας και μεγάλης ηλικίας, αλλά και γυναίκες μεσαίων ή χαμηλών στρωμάτων και μόρφωσης, θεωρούν ότι έχουν ζήτημα
κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας τους και το κοινωνικό κράτος από την εσωτερική μετανάστευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που έχει ανακοινηθεί τα τελευταία χρόνια που είναι με την βασική αρχή της Ευρώπης που είναι η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και αγαθών και κυρίως για τα πρόσωπα. Διότι έχουν εγκατασταθεί στη Βρετανία εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως Πολωνοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, αλλά και Ελλήνες και Ισπανοί και Πορτογάλοι και Ιταλοί, οι οποίοι βέβαια οι άνθρωποι εργάζονται, πληρώνουν τις κοινωνικές τους. Είναι ελαφρώς ξενοφοβικό αυτό βέβαια. Ναι, θα το έλεγα ότι έχει να κάνει και με την... και με, φοβικό γενικά, έχει να κάνει με την, μια αγωνία για την διασφάλιση ενός κοινωνικού κράτους, στο οποίο ήδη νιώθουν ότι περιθωριοποιούνται. Ναι. Τώρα αδίκως, εγώ πιστεύω αδίκως, αλλά πολλοί άνθρωποι νιώθουν αυτή τη φοβία. Τώρα, πολιτικά τι έγινε, πώς ήταν τα βήματα. Υποσχέθηκε προεκλογικά πριν 3 χρόνια ο Ντέβιτ Κάμερον ότι θα μόλις κερδίσει εκλογές θα προκηρύξει το δημοψήφισμα ήδη πριν τις προηγούμενες εκλογές. Και έτσι το 2013 δήλωσε ότι θα ζητήσει αμέσως μετά την διενέργεια των εκλογών του 2015 θα ξεκινήσει τη διαδικασία δημοψηφίσματος. Έτσι και έγινε, τήρησε την υπόσχεσή του, ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις το Δεκέμβριο του 2015 με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θέλω να πω ότι είχε μια αρκετά έως πολύ έντιμη θα έλεγα στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προσπάθησε θεωρώ να εκβιάσει, ζήτησε κάποια πράγματα, κάποια πέτυχε, κάποια δεν κατάφερε να πετύχει. Mm-hmm. Ήθελε μια απόλυτη προστασία έναντι των Ευρωπαίων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Βρετανίας από την παροχή κοινωνικών επιδομάτων. Αυτό φυσικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν οι υπόλοιπες χώρες. Έγινε μια συμβιβαστική λύση που θα μπορεί για 5 χρόνια να αναστέλει κάποιες κοινωνικές παροχές για ομάδες που έχουν, για πολίτες Ευρωπαίους που έχουν φτάσει μόνο τα τελευταία χρόνια και διάφορες άλλες ρυθμίσεις, ουσιαστικά επιβεβαιώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη ότι η Βρετανία δεν θα αναγκαστεί να συμμετάσχει σε ευρύτερη ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε και δεν θα προστατευτεί από κινήσεις της Ευρωζώνης, μεγαλύτερης ενοποίησης Ευρωζώνης. Ότι τους συμφέροντα δηλαδή που θα είναι εκτός δεν θα πληγούν από την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Ναι, πέτυχε λοιπόν κάποιες εξαιρέσεις που ίσως να απάλληλαν ας πούμε τους φόβους των Βρετανών για κάποια θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, θεωρώ ότι όμως αυτά είναι για μένα τώρα να μιλήσουμε και λίγο ανοιχτά για μένα είναι ουσιαστικά μια πρόφαση. Η ουσία για μένα είναι ότι υποκρύπτεται σε μεγάλο βαθμό ένας εθνικισμός. Οι Βρετανοί, άκουγα και προηγουμένως συζητούσατε, έχουν τη χαμένη δόξα της πρώην αυτοκρατορίας που αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι πολύ περίεργο για αυτούς να κάθονται στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό ας πούμε της Λιθουανίας και της Σλοβακίας και κάποιων χωρών που θεωρούν ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ένιωσαν ποτέ ότι ίσως προσίσουν μέσα στην Ευρώπη οι Βρετανοί. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα υπαρξιακό δικό τους που πρέπει να το εξετάσουν και να το αποφασίσουν. Διότι θεωρώ ότι υπάρχει μια αυταπάτη, και εδώ είναι και ένας ωραίος όρος, τον είχαμε κι εμείς πρόσφατα, ναι, ότι η Βρετανία αν βγει από την Ευρώπη ξαφνικά θα είναι η υπερδύναμη που ήταν στις αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα ή του 19ου αιώνα. Αυτό είναι σαν να κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή φταίει για την κατάρρευση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ναι, σε κάποιο βαθμό αυτό. Ναι. Επίσης ελπίζουν ότι θα κάνουν και όλες τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν, δηλαδή πως θα φτάσουν στην ίδια θέση που είναι σήμερα εμπορικά με άλλο τρόπο, από την πίσω πόρτα ας πούμε. Αυτό είναι μια άλλη αυταπάτη. Είναι ένα από τα ψέματα. Ο Ομπάμα πήγε και του είπε: αν περιμένετε κάτι τέτοιο, σας το λέω εγώ ανοιχτά, ότι δεν πρόκειται. It's not gonna happen, του είπε. Εδώ πάμε τώρα στην κανονική προεκλογική περίοδο, όπου υπόθηκαν απίστευτες ανακρίβειες και ψέματα. Κατά τη συντριπτική πλειοψηφία από τη μεριά των υποστηρικτών της εξόδου. Στάνταρ. Από το περίφημο ποσό που είναι τα 350 εκατομμύρια λίρες δήθεν που δίνουν την εβδομάδα στην Ευρώπη, στο οποίο δεν συνυπολόγισε τις
επιστροφές που τελικά είναι σχεδόν το μισό από αυτό. Όπως και στον αριθμό των τελικών μεταναστών που έχουν έρθει, όπως και στον κίνδυνο να γίνει η Τουρκία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεωρούν αυτό δεδομένο, ενώ όλοι τους λένε ότι η Βρετανία έχει βέτο για το αν θα μπει η Τουρκία, και κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βέτο αν θα δεχτεί μια καινούργια χώρα μέσα, και δεκάδες άλλες ανακρίβειες οι οποίες λειτουργήσαν πάνω στο φοβικό σύνδρομο της κοινωνίας της Βρετανικής, πάνω στις αγωνίες των ανθρώπων που φοβούνται για τη δουλειά τους, για το αύριο. Και έτσι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι μια μάχη ανάμεσα στον ορθό λόγο και στην τρέλα. Κάτι με το οποίο είμαστε νομίζω πολύ εξοικειωμένοι και εδώ. Όμως θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Με συγχωρείτε γι' αυτό, είχαμε φτάσει στο δημοψήφισμα, αλλά θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω, γιατί είναι μια ερώτηση που έχουμε και από το κοινό, αλλά την οποία έχω και εγώ. Στο παρελθόν εγώ, ας πούμε, προσωπικά έχω κατηγορήσει τον David Cameron ανοιχτά, ότι ήταν ανεύθυνο εκ μέρους του το ότι έφερε σε αυτό το δίλημα το αυριανό την χώρα του για να κερδίσει αυτοδυναμία, ισχυρίζομαι εγώ, στις εκλογές. Δηλαδή λέγοντας, okay, ψηφίστε με, δεν χρειάζεται να ψηφίσετε UKIP, με άλλα λόγια, γιατί και εγώ θα διεξάγω δημοψήφισμα εάν εκλεγώ. Είναι σωστό, είναι του Κάμερον λοιπόν αυτή η υπόθεση, ή είναι κάτι που προϋπήρχε, που το κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση? Αυτή είναι μια ιστορία για μένα που έρχεται κατευθείαν από την κρίση της Μαύρης Τετάρτης του 1992. Τότε, όπως κάποιοι θα θυμούνται, έγινε μια επίθεση στην Βρετανική Στερλίνα από χρηματιστές, κυρίως από τον γνωστό μας George Soros. Και η Βρετανική οικονομία έπεσε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά, και κυρίως και ζημιά φήμης. Τότε είναι που βγήκε εκτός του μηχανισμού συναλλαγματικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής τότε Ένωσης, και μετά από χρόνια υπήρξε και η τελεσίδικη απόφαση να μην συμμετάσχει στο ευρώ. Από τότε όμως, από το 1992, υπήρχε συνεχώς μία διωγγούμενη συζήτηση μέσα στη Βρετανική κοινωνία και κυρίως και σε κύκλους, ας πούμε, της πολιτικής και οικονομικής ελίτ, ότι η Βρετανία θα πρέπει να βγει. Αυτό όλο φούντωσε τρομερά με την κρίση της Ευρωζώνης το 2010. Θεωρήθηκε η Βρετανία ότι υπέστη ένα μέρος της κρίσης, υπέστη λόγω της ανικανότητας της Ευρωζώνης να διαχειριστεί την κρίση της, και πολλά, ας πούμε, επιπτώσεις της κρίσης Ευρωζώνης έπληξαν και την ίδια τη Βρετανία. Αυτό έδωσε πολλά επιχειρήματα σε πολλούς υποστηρικτές της εξόδου να ζητήσουν τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο ανακάλυψε ο Κάμερον ξαφνικά το 2013 και το υποσχέθηκε. Ενέδωσε όμως, δεν θα μπορούσε να μην ενδώσει σε αυτό? Εδώ ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε. Μετά τους κυλιοκαυγάδες που είχαμε και στην Ελλάδα, πέρα από την προεκλογική Μεγάλη Βρετανία, για να ακούσουμε τη συνέχεια που είχαμε μείνει. Ναι, λέγαμε για το ότι ήδη από το 2010 που ξέσπασε η κρίση στην Ευρωζώνη είχε αναζωπηρωθεί αυτό το κύμα αντιρρήσεων και οπαδών κατά της συμμετοχής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Άρα θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, θα έρχονταν κάποια νομοσχέδια στη Βουλή των Κοινοτήτων, υπήρχε κίνδυνος να μην περάσουν, να πέσει η κυβέρνηση. Mm. Δηλαδή υπήρχε πολιτικό ζήτημα σταθερότητας στα βασικά ζητήματα που αφορούσαν τη συμμετοχή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να ξεκαθαριστεί αυτό, αν και βλέπουμε ότι σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο το δημοψήφισμα έχει λειτουργήσει πολύ αρνητικά πάνω στην πολιτική ζωή της Βρετανίας. Εκτός από αυτή τη φρικτή δολοφονία,
που μπορεί να συνδεθεί με το δημοψήφισμα, μπορεί και όχι, αλλά εγώ τη συνδέω προσωπικά. Από την άλλη, υπάρχει ένας βαθύς διχασμός μέσα στην κοινωνία, τα ζήσαμε βέβαια κι εμείς, και βλέπουμε ότι όταν υπάρχει το επίπεδο της αντιπαράθεσης σε ένα δημοψήφισμα, γίνεται σε επίπεδο εμείς οι πατριώτες και οι υπόλοιποι που είναι προδότες και θέλουν να πουλήσουν τη χώρα. Σε τέτοιο επίπεδο ζητήματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω αυτά τα σημάδια και οι επιπτώσεις πάνω στην Βρετανική κοινωνία για πόσο θα διατηρηθούν, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα αύριο. Ναι. Λογικό, ένα τέτοιο δημοψήφισμα με τόσο ακραίο διχαστικό, ας πούμε, ζητούμενο, είναι προφανές ότι δημιουργεί, χωρίς ότι βάζει τον κόσμο να ψηφίσει ανάλογα με τα δικά του βιώματα σε κάτι που ενδεχομένως δεν έχει καταλάβει, δεν ξέρει τις επιπτώσεις, ενδεχομένως ψηφίζει σε λάθος ερώτημα. Δημιουργεί όμως και ένα διχασμό, τον είχαμε ζήσει και εμείς στην Ελλάδα πέρυσι, στο αντίστοιχο το δικό μας. Δεν είχε και νόημα βέβαια σε εμάς, ο οποίος είναι δύσκολο όντως να γιατρευτεί μετά. Και ειδικά με μια δολοφονία όπως αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν έχει παράδοση τέτοιων πολιτικών παθών που να οδηγούν σε θανάτους. Όχι, όχι. Και θεωρώ ότι το τεράστιο ρόλο έπαιξε ότι δεν υπήρχε, ας πούμε, μια ισορροπία και από τα μέσα ενημέρωση να τηρήσουν κάποιους κανόνες διοντολογίας και να μην επιτρέψουν σε κάποια εξωφρενικά ψεύδι να λέγονται χωρίς να υπάρχει ο αντίλογος. Τώρα τελευταία βέβαια, τις τελευταίες ημέρες είδα ότι αρκετοί από τους υποστηρικτές απόψεων που είναι εντελώς ας πούμε ανεταφικές, είχαν σοβαρή επίθεση από τους δημοσιογράφους στα μέσα. Επίσης υπήρχαν και καμπάνιες στα έξω, στα outdoors, ας πούμε, διαφημίσεις στους δρόμους, όπως ήταν αυτή η περίφημη αφίσα που κυκλοφόρησε ο Φαράζ, που έδειχνε αυτή την πομπή των προσφύγων, που τελικά ήταν μια φωτογραφία από τη Σλοβακία, αν θυμάμαι καλά. Και θέλοντας να αποτανθεί σε αυτό που λέμε το φοβικό σύνδρομο των Βρετανών, έλεγε ότι θα μας φέρουν αυτούς τους ανθρώπους εδώ στο σπίτι μας. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση, διότι είναι απόλυτα σαφές ότι η Βρετανία δεν ανήκει στη ζώνη Σέγγεν, δεν έχει ούτε καμία αντίπτωση η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το αν θα υπάρξει μεταναστευτικό κύμα στη Βρετανία. Και η οποία είχε ανατριχιαστικές ομοιότητες με αντίστοιχη αφίσετα που κυκλοφόρουσε επί ναζισμού από τους Ναζί για τους Εβραίους. Ναι. Αν την αντιπαραβάλλεσαι. Ναι, ήταν κατευθείαν η ίδια αισθητική και ας πούμε η σύλληψη. Με η σύλληψη ήταν 100%, ναι. Προπολεμικές, ακριβώς. Έχω τώρα ένα σχόλιο από έναν φίλο, με συγχωρείτε που θα σας διακόψω και θα το παραθέσω. Λέει ότι η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί το διαχρονικό εμπόδιο στην ομοσπονδιοποίηση της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα ενδεχόμενο Brexit ίσως αποτελέσει τον καταλήτη σε μια πραγματικά πολιτική ενοποίηση της Ενωμένης Ευρώπης, από τον ακροατή μας Βασίλη Ταμπουρατζή. Θέλετε να το σχολιάσετε, συμφωνείτε ότι ίσως και αυτό είναι μια πτυχή? Ποιος κύριος έκανε αυτό το σχόλιο? Βασίλης Ταμπουρατζής ονομάζεται. Ναι, λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή στο τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα. Η μία για μένα είναι αυτή η οποία έχει ένα νόημα, που είναι η ευρύτερη πολιτική ενοποίηση και η εμβάθυνση κάποιων θεσμών. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, ιδίως αν υπάρξει Brexit. Και υπάρχει και η άλλη όμως άποψη, όπου λέει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ότι ίσως τρέξαμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από όσο έπρεπε, ότι τρομάξαμε τον κόσμο και ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο περισσότερο χρόνο να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο και να μην υποβάλλουμε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε αποφάσεις που δεν είναι έτοιμες ακόμη να αποδεχθούν ψυχολογικά, κοινωνικά κλπ. Αυτό σε επίπεδο γενικά Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι δύο τάσεις. Θα τις δούμε πώς θα διαμορφωθούν τις επόμενες μέρες. Σήμερα έγινε γνωστό ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάει ο Ολάντ στο Βερολίνο με συγκεκριμένη ατζέντα, όπως είπε, προτάσεων για να συζητήσει, ώστε από Δευτέρα να υπάρχει μια νέα πρωτοβουλία της Ευρώπης σε κάθε περίπτωση για το πού θα πάει από εδώ και πέρα. Αυτό όμως που πιστεύω ότι ίσως να έχει μια ευκαιρία, θεωρώ ότι η Ευρωζώνη ίσως βγει
κερδισμένη από όλη αυτή την, την, το δράμα της Βρετανίας. Γιατί, γιατί βλέπουν, πιστεύω περισσότερο σε επίπεδο ευρώ, ότι πρέπει να υπάρξει πιο στενή συγκρότηση των θεσμών. Καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να αφαιθούν πλέον τα πράγματα να πηγαίνουν όπως πήγαιναν. Πρέπει να υπάρξουν θεσμοί κυρίως όσον αφορά τη συγκρότηση μιας ενιαίας οικονομικής πολιτικής στα κράτη της Ευρωζώνης, ενός πιθανότατα και ενιαίας εκκίνησης των καταθέσεων. Χθες ο Σόιμπλε ήταν λιγότερο αρνητικός από ό,τι ήταν παλιότερα στην εγγύηση των καταθέσεων, και ευρύτερα μετά να υπάρξει το ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης με έναν Υπουργείο Οικονομικό, με ίσως Βουλή, Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης κλπ. Άρα θα υπάρξουν, πιστεύω, διαφορετικές τάσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι τυχαία και η έκκληση χθεσινή που ήταν στην αρχή λίγο έκπληξη, αλλά τελικά την καταλαβαίνω απόλυτα, η έκκληση του, του Ορμπάν, του Ούγγρου Πρωθυπουργού προς, τον, προς τους Βρετανούς να ψηφίσουν ναι, να μην φύγουν, να μείνουν μέσα στην Ευρώπη και να παραμείνουν μαζί τους. Γιατί οι δυνάμεις οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να προστατευτεί η εθνική υπόσταση σε πρώτο βαθμό και να προστατευθούν από ευρύτερες ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών, αυτές οι χώρες θέλουν την Βρετανία να παραμείνει. Θεωρούν ότι θα έχουν έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο στη συζήτηση που ούτως ή άλλως θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Μάλιστα. Επιπτώσεις συγκεκριμένα για την Ελλάδα σε περίπτωση που επικρατήσει το leave, το out? Θα έλεγα ότι οι επιπτώσεις είναι, αρχικά είναι στην οικονομία, ότι θα δούμε το βαθμό της αναστάτωσης που θα υπάρξουν στις αγορές και στο εμπόριο και στον τουρισμό. Σαφέστατα υπάρχουν. Βέβαια η έκθεση της ελληνικής οικονομίας προς την Αγγλία δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να τρομάξουμε, αλλά σίγουρα θα υπάρχει μια... θα έχει επιπτώσεις. Δηλαδή δεν θα είναι άμεσες βέβαια, διότι για να πάμε σε επίπεδο τελωνιακών δασμών και λοιπά θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μπορεί να είναι από 2 έως και 7. Θα είναι μια τεράστια επώδυνη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία για το πώς θα φύγει και τι καθεστώς θα έχει αργότερα. Αλλά μια ευάλωτη χώρα, ευάλωτη οικονομία που αυτή τη στιγμή θέλει να κερδίσει περισσότερες επενδύσεις και να σταθεροποιηθεί, σίγουρα θα είναι δυσμενής αυτή η εξέλιξη για την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι το θεσμικό, που αν συμβούν τα πράγματα με το ρυθμό που είπα πριν για μεγαλύτερη ενοποίηση στην Ευρώπη, ίσως εκεί πέρα καταφέρουμε και εμείς προσδεθούμε με αυτήν την τάση την ευρωπαϊκή της μεγαλύτερης ολοκλήρωσης ενός πυρήνα κρατών οι οποίοι θα θέλουν να ενωπηθούν και με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα θέλουμε και εμείς, έτσι. Πιθανόν να μπούμε και εμείς σε αυτό το τρένο, ίσως το τελευταίο βαγόνι, ίσως τρέχοντας όπως παλιά σκαλοπαρία στο τραμ να προλάβουμε, αλλά ίσως καταφέρουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι περιστάσεις και απορώ και εγώ και έχω στενοχωριέμαι, δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση σε επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικών θεσμών και σε επίπεδο οργανωμένης πολιτείας για το ποια είναι η στάση μας, τι πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια πλέον με δεδομένο το μνημόνιο και τη συμφωνία που έκλεισε, ποια είναι η πρόταση της Ελλάδας για την εμβάθυνση ή μη εμβάθυνση των ευρωπαϊκών θεσμών τα επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνω ότι είχαμε το πρόβλημά μας, είχαμε να κλείσουμε αξιολόγηση, είχαμε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε στο ευρώ, αλλά από εδώ και πέρα και επειδή είμαστε και θα έλεγα έχουμε πληρώσει με μεγάλο κόστος κάποιες θεσμικές ελλείψεις, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να συγκροτήσουμε μια σοβαρή εθνική πρόταση για το πού θέλουμε να βαδίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Σαφέστατα η αναξιοπιστία μας μας έχει κάνει ζημιά σε επίπεδο να αρθρώσουμε ένα σοβαρό λόγο, αλλά το γεγονός ότι υποστήκαμε μεγάλες συνέπειες από την έλλειψη κάποιων θεσμών, νομίζω μπορεί να μας δώσει μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να μιλήσουμε, εάν έχουμε όμως να πούμε και κάτι ουσιαστικό και να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Διότι μέχρι στιγμής δεν βλέπω
καμία πρόταση ουσιαστική από θεσμούς, εκτός από κάποιους οργανισμούς. Είχα την τύχη να συμμετάσχω πριν από 2 εβδομάδες σε μια πρωτοβουλία που είναι του Ιδρύματος ΙΛΙΑΜΕΠ μαζί με άλλα 5 ευρωπαϊκά ιδρύματα για αυτό ακριβώς το θέμα. Αλλά αυτό ήταν σε επίπεδο, αν θέλετε, εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερομένων κτλ. Σε επίπεδο θεσμικό, κεντρικό, κρατικό δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Η Ελλάδα πήρε κάποια θέση, εξ όσων γνωρίζετε, επίσημα σχετικά με το δημοψήφισμα το αυριανό στην Νέα Βρετανία. Δεν το άκουσα. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε επίσημη θέση, εξ όσων γνωρίζετε. Ναι, πήρε επίσημη θέση και η κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε ότι είναι απευκταία η αποχώρηση της Βρετανίας και ο Υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι δεν πρέπει να γίνει γιατί θα... ακόμα και... Ναι, εντάξει, ναι. Μπορεί κανείς να πει πάρα πολλά. Σχολίαστο. Βαρισίματες δηλώσεις. Όταν το 2015 με πολύ ελαφρατή καρδία διαπραγματευόμαστε και βιάζαμε την Ευρώπη για κάποια πράγματα που θέλαμε εμείς να πετύχουμε, τώρα να κατηγορούμε τους Εγγλέζους που θέλουν να φύγουν. Εντάξει, υπάρχει μια διγλωσία εκεί πέρα, επειδή είναι δύσκολο μπορεί να την καταλάβει κανείς, όπως είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς και την διγλωσία κάποιων επώνυμων δημοσιογράφων από τη Βρετανία, οι οποίοι είχαν έρθει με πολύ μεγάλη ισχυρή φωνή το 2015, ζητώντας την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, και τώρα με πολύ μεγάλη ή τέλος πάντων ασμένος ζητούν να παραμείνει η Βρετανία μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά νομίζω ότι είναι, δεν προσδίδουν καμία αξιοπιστία στο δημόσιο λόγο όταν γίνονται εκτός ασφαλούς. Ρωτήσατε τον κύριο Κουτσομίτη προηγουμένως, κύριε Λιμπουρίδη, δεν άκουσα για τη δική του προσωπική πρόβλεψη για το αυριανό αποτέλεσμα. Ήταν ο τρόπος που θα κλείνατε ή όχι. Το φυλάγαμε για το τέλος. Εγώ θέλω να κάνω και μία του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ ερώτηση, αφότου τελειώσουμε όμως με το Brexit και με τη δική του πρόβλεψη. Πρόβλεψη λοιπόν. Ναι, λοιπόν, το έκανα και στο διαδίκτυο χθες. Πιστεύω ότι θα είναι μια μικρή επικράτηση του Remain, της παραμονής δηλαδή, με μικρή διαφορά. Και πού το βασίζω αυτό? Το βασίζω κυρίως στη γεγονός ότι παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πάρα πολύ μικρό προβάδισμα του Brexit, φαίνεται από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι οι αναποφάσιστοι σε μια αναλογία 3-1 και παραπάνω θα πάνε προς το Remain. Είναι ο φόβος στο άγνωστο? Είναι ο φόβος και στο άγνωστο και κυρίως πιστεύω ότι αν θα κινητοποιηθεί ο φόνος, φαίνεται ότι κινητοποιεί τη νέα γενιά να πάει να ψηφίσει. Όχι ότι άλλαξαν γνώμη κάποιοι που είχαν αποφασίσει είτε το Remain είτε το Leave, αλλά πολλοί νέοι που δεν ήταν σίγουροι ότι θα πάνε να ψηφίσουν, και οι νέοι είναι με μεγάλη διαφορά υπέρ της ευρωπαϊκής παραμονής, πιστεύετε ότι οι νέοι θα ψηφίσουν περισσότερο. Όλα αυτά βέβαια μπαίνουν να αποδειχθούν και είναι βέβαια μια πάρα πολύ μια αναμέτρηση στην κόψη του ξηραφιού. Πριν κλείσουμε τώρα και... Πότε θα ξέρουμε περίπου, έχετε υπόψη? Είναι μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Πότε θα μάθουμε? Τι, ναι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι τελειωτικά θα ξέρουμε γύρω στις 4 με 5 τα ξημερώματα. Όχι νωρίτερα. Ώρα Αγγλίας ή Ελλάδος, δική μας? Ελλάδος, 6 τα ξημερώματα. Μπορεί να φτάσουμε, αν είναι πολύ ωριακή η διαφορά, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τις 9 το πρωί Ελλάδος. Μάλιστα. Πάντως πριν τις 3 με 4 ξημερώματα Ελλάδος δεν θα υπάρχει σοβαρή εικόνα. Δεν θα υπάρχει. Πριν κλείσουμε και επειδή θίξατε τώρα στο τέλος το θέμα της δολοφονίας αυτής, έχουν ακουστεί αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας. Στην Ελλάδα ακούστηκε και από ακροδεξιούς και από ακροαριστερούς ότι ουσιαστικά η κοινή συνισταμένη είναι ότι προκλήθηκε αυτός ο φόνος για να επηρεαστεί το δημοψήφισμα. Ότι προκλήθηκε από κύκλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, από, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Τι βάση δίνεται σε αυτό, και έχει γίνει τέτοια κουβέντα στον Ηνωμένο Βασίλειο? Δεν έγινε, και αυτό είναι ένα από τα θετικά, ότι προσπάθησαν με αρκετά σοβαρό τρόπο, νομίζω, να το προσεγγίσουν το θέμα. Δεν έχει από σχεδόν κανέναν
επίσημο ή ήμι επίσημο φορέα ενημέρωσης εκφραστεί τέτοια άποψη. Mm-hmm. Κάποιοι περιθωριακά μέσα στην Αμερική και στη Ρωσία έβγαλαν διάφορα τρελές θεωρίες, mm-hmm. αλλά μέσα στη Βρετανία κρατήθηκε εκεί το θέμα. Η διαφορά ήταν ουσιαστικά αυτοί που δεν ήθελαν να συνδεθεί η δολοφονία με το δημοψήφισμα έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχικά διαταραγμένος και ότι δεν μπορούμε να τον εντάξουμε μέσα σε μια πολιτική διαμάχη. Mm-hmm. Σε αντίθεση ο σύζυγος της αδικοχαμένης Cox που έδωσε μια συνέντευξη χθες το βράδυ στο ITV δηλώνοντας ότι θεωρεί ότι είναι ξεκάθαρα μια πολιτική δολοφονία, ότι σκοτώθηκε η γυναίκα του για τις αντιλήψεις της, για τις πεποιθήσεις της και ότι πρόκειται για πολιτική τρομοκρατία. Μάλιστα. Ωραία. Ποια είναι η τελευταία σου ερώτηση? Έχω μία ερώτηση. Νομίζω ότι κλείσαμε. Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε εννοείται επί δύο ώρο και αν ο Γιάννης Κουτσομίτης ήταν εδώ στην Αθήνα, δεν είναι δυστυχώς. Θέλω να ελπίζω πως θα μπορούσε να είναι και μαζί μας στο στούντιο. Άλλωστε, κάποτε υπήρξε και στέλεχος του Αμάγκη. Προμνημονεύτων ετών πριν από δύο χρόνια. Στις απαρχές, ναι. Και θέλω να ελπίζω πως θα ήταν κοντά μας, αλλά δυστυχώς τον έχουμε μόνο τηλεφωνικά. Δεν ήταν μια χαρά τα πήγαμε όμως και έτσι. Αλλά θα το κλείσουμε υποχρεωτικά γιατί το τηλέφωνο είναι κουραστικό και για εκείνον. Και πριν τον ευχαριστήσω, θέλω να πω, επειδή εγώ είμαι και λίγο του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, ότι έχει πέσει στην αντίληψή μου ένα βιβλίο που έχει γράψει μαζί με τον Ευάγγελο Μαυρουδή, ο πατέρα στο συγχωρεμένος Κώστας Κουτσομίτης, που τον έχασε πολύ πρόσφατα πριν τρεις μήνες, πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο, πολύ αγαπητός σε όλους μας, και το οποίο ονομάζεται «Το κόκκινο ταγκό». Τι γράφει μέσα, έτσι είναι σε πέντε αράδες «Το κόκκινο ταγκό» και γιατί το έγραψε αυτό ο Κώστας Κουτσομίτης στο τέλος της ζωής του σχεδόν? Το κόκκινο ταγκό είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, του Νίκου Ζαχαριάδη. Mm-hmm. Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια έκανε μια έρευνα για να συγγράψει ένα σενάριο που θα έκανε είτε τηλεοπτική σειρά είτε κινηματογραφική ταινία. Τα πράγματα ήρθαν έτσι που δεν κατάφερε να το πραγματοποιήσει και τα τελευταία δύο χρόνια, βλέποντας και την κρίση που έρχεται, αποφάσισε να το γράψει σε βιβλίο και ο συνεργάτης του, ο Ευάγγελος Μαυρουδής, ένας άνθρωπος που είχε γράψει μυθιστορήματα, καθίσανε μαζί μέρες, νύχτες και φτιάξαν ένα βιβλίο το οποίο εγώ θα το έκρινα περισσότερο σαν ιστορικό δοκίμιο παρά σαν μυθιστόρημα, γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένες όλα τα γεγονότα που περιγράφει μέσα. Mm-hmm. Έχει παραπομπές, είναι ένα ουσιαστικά ιστορικό δοκίμιο γραμμένο με έναν αφηγηματικό λογοτεχνικό λόγο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι κομμάτια της ελληνικής ιστορίας που μας επηρέασαν δραματικά αλλά δεν τα γνωρίζουμε και κρατήθηκαν και στο σκοτάδι πολλές φορές θελημένα και σκόπιμα, και νομίζω ότι θα βοηθήσει και τους ανθρώπους να μπουν σε μια άλλη εποχή και να μάθουν και μερικά πράγματα. Είναι, πιστεύω, ένα αξιόλογο βιβλίο. Ήθελα να φτιάξουν κάποτε τα πράγματα Γιάννη Κουτσομίτη και να γυριστεί αυτό το βιβλίο σε σίριαλ σαν αυτά που τα τόσο επιτυχημένα με τα οποία μεγαλώσαμε ουσιαστικά του πατέρα σας και να είσαστε εσείς ο συντελεστής που θα το φέρει στη ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Προς το παρόν είστε όλοι καλεσμένοι την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ στον Ιαννό που γίνεται η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου, που θα μιλήσουν ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιάννης Σολδάτος και ο συγγραφέας ο Αγγέλος Μαυρουδής. Έχω στο συντονισμό. Θα χαρώ πολύ να σας δω, να τα πούμε. Καταπληκτικά. Να είστε πολύ καλά. Θα είμαστε εκεί. Χίλια ευχαριστούμε και για όσα μοιραστήκατε απόψε μαζί μας σχετικά με τον Brexit και όχι μόνο, ό,τι άλλο προέκυπτε στη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ και ας ελπίσουμε να είναι μια ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος να κερδίσει αυτό που λέμε η κοινότυπη φράση να κερδίσει η δημοκρατία. Τουλάχιστον να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί αν αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα, θα μπλέξουμε σε άλλες διαδικασίες και θα είναι ίσως ακόμα χειρότερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Για χαρά σας.